Τα πράγματα είναι πολύ πιο ευχάριστα από ό,τι περιμέναμε ξανά για άλλη μια φορά. Κάναμε μια συζήτηση μέσα, μας έκανε ένα πρόλογο. Έχω και μάρτυρες στην αίθουσα. Ξεκαθάρισε ότι ο λόγος της επίσκεψής του στο νησί είναι για να στηρίξει ξεκάθαρα την υπόθεση του ναυπηγείου και της Αμερικάνικης εκπαίδευσης, ξεκάθαρος. Οι παρενέργειες της επίσκεψης αυτής θα φανούν στα επόμενα 24 ώρα. Ένα μονάδα θα σας πω, ακριβώς την πολιτική, αλλά θα σας πω για να καταλάβετε τι λέγαμε, το πόσο σημαντική είναι αυτή η επίσκεψη. Ότι 10 λεπτά πριν μέσα μας πήραν τηλέφωνο από τον Παπαδημητρίου, τον Υπουργό Οικονομικών, τον προϊστάμενο του Τσιόλα, και μας ζητήσανε να συναντηθούμε. Μας ζητήσανε. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε όλοι, είσαστε δεν είσαστε με τα πράγματα. Εγώ φροντίζω να σε πόσο πιο πολύ στα πράγματα μπορούμε. Έτσι μου κάνει και τη ζωή, ορίστε. Αυτή η τακτική μου κάνει και τη ζωή πιο εύκολη, ότι όταν ο κόσμος γνωρίζει τα πάντα, γιατί κρατάμε μυστικά και λιγότερες ερωτήσεις. Λοιπόν, ήρθα στη Σύρο για να προωθήσω και να στηρίξω έδρατα με το που ανέβω πάνω στην Αθήνα, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Υπουργό Οικονομικών, να προχωρήσουμε και να τελειώσει αυτή η ιστορία όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται και με τη στήριξη της Αμερικάνικης κυβέρνησης, επίσημα, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, αν θυμάμαι καλά, γιατί όταν λέμε κάτι, μπορεί να υπάρχουν κάποια, αλλά τέλος πάντων. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά σήμερα για τον εξής λόγο. Διότι πήγε στο φίλο μας το Δήμαρχο, μας το έπαιρνε μέσα, και πριν προλάβει να φύγει, να του εξήγησε ότι ο λόγος που έρθει στο νησί για τον αιώνιο του Σύρου. Όλες οι δυνάμεις γύρω από τον κύριο αυτό θα τον κλειδώσουν, δεν θέλει. Οπότε αναγκάστηκε, έκανε και μια κίνηση, τα λέω λίγο μπερδεμένα γιατί είναι κρίσιμες οι ώρες. Έβγαλε και μια ανακοίνωση αμέσως μετά τη συνάντηση ο Γιώργος ο Λεωταρίδης. Πρότεινε να την κάνει αμέσως για δύο λόγους. Πρώτον για να στείλει τα μηνύματα εκεί που έπρεπε να στείλει και δεύτερον για να το δουν και κάποιοι άλλοι πριν δουν το δέσμο. Πρότεινε λοιπόν να τον ενημερώσω πριν ξεκινήσω τη συζήτηση. Αυτή ήταν προσωπική μου ερώτηση δικιά μου. Εάν μου είπε στον Δήμαρχο τον λόγο της επίσκεψης. Λέει ήταν το πρώτο πράγμα που είπα. Αύριο έχουμε τη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Μας ανέλησε τις λεπτομέρειες στο πώς θα στηρίξει αυτή την κατάσταση. Είναι ο Αμερικάνος πρέσβης. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, θα τα κάνει. Θα πάει κατευθείαν στον Πρωθυπουργό. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, όπως είπα, στον Υπουργό Οικονομικό. Και δεν είναι τυχαίο πριν 10 λεπτά πριν πει το τηλεφώνημα που λάβα. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία που μας δόθηκε με αυτή την επίσκεψη. Εν ολίγης αυτά υποθήκαμε. Μα με ρώτησε συγκεκριμένα πράγματα για την κατάσταση των εργαζομένων. Του ανέλησα πλήρως τι συμβαίνει στον αρχηγείο. Πώς είναι τα χρέη. Μου είπε ότι η πρόταση του κυρίου Ξενοκώστα, με το όνομά του τον είπε, είναι αυτή που πιστεύω ότι θα τελεσυνδικήσει τέλος πάντων. Ρώτησε για την κατάσταση για την προηγούμενη διοίκηση. Ρώτησε για κάποιους λόγους που πιστεύουμε ότι φτάσαμε εδώ πέρα, φτάσαμε. Ρώτησε τα πάντα, ήθελε να είναι πλήρη ενημερωμένος. Ρώτησε για τους φορείς. Μίλησε και με τον Δεσπότη. Μίλησε με όλους για τον αμφιτέρου Σύρου, βέβαια, για να μην υπάρχουν και είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, όταν τελειώσει η συζήτηση, όταν μιλάει έναν περιφερειάρχη
Είμαι ένα δήμαρχο που θα τελειώσει η συζήτηση για τον αιώνα, δηλαδή το βασικό στόχο που κατέβηκε να κάνουμε τη συζήτηση για άλλα θέματα. Ο Περιφερειάρχης έχει υποχρεωμένο 48 νησιά καλύπτει να μιλήσει και για θέματα τουρισμού και για θέματα οικοδομών και άλλα. Όμως ήταν ξεκάθαρο ο ίδιο και υπάρχουν και οι δηλώσει του για τον λόγο που κατέβηκε. Κύριε, θέλω να. Λίγα λόγια να συγκαλέσω κάτι. Εδώ και κάποιο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια. Όλοι είσαστε ενήμεροι για αυτή την προσπάθεια. Επειδή ζούμε στο κράτος που ζούμε και δυστυχώς σε άλλα κράτη πιθανότατα και να έχει τελειώσει, έχουμε τις καθυστερήσεις που έχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι τα πράγματα δεν καθυστερούν από λάθος κινήσεις και από λάθος επιλογές. Καθυστερούν γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Και όταν υπάρχει μια καθυστέρηση ενός έγγραφου, ενός διατάγματος, μιας νομοθετικής ρύθμισης, δεν ευθυνόμαστε εμείς, δεν θα αρχίσουμε να δικαιολογούμαστε που προσπαθούμε εδώ και 1,5 μήνα να μετά στα πάντα και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, να τελειώσω τη συζήτηση γρήγορα γιατί αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η σημερινή επισκέψη. Τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται για δύο βασικά πράγματα. Δύο, γιατί για μας είναι δύο. Είναι τα λεφτά για να πάρει ανάσα ο κόσμος, όποιος το αφιλήσει αυτό θα βρει απέναντί του και είναι και το μέλλον του ναυπηγείου. Δεν έχουμε άλλες προτεραιότητες, ακόμα και στο πλαίσιο το πρώτο που του είπαμε ήταν για τα λεφτά και την κατάσταση του κόσμου. Οπότε να βάζουμε πράγματα στις ζυγαριές, γιατί θα τα ξαναβάλω στο κρατήριο κάποια στιγμή, γιατί συνεχίζονται κάποια πράγματα. Οπότε τα βάζουμε πράγματα στις ζυγαριές να ξέρουμε τι ζυγίζουμε. Στο ένα καψί και στο άλλο. Η προσπάθεια που γίνεται και τα αποτελέσματα που τα βλέπετε εγώ σας κάνει κάτι. Είμαι σε κάτω. Εγώ θα ανησυχούσα εάν έβλεπα για μία εβδομάδα στασιμότητα. Ακόμα και την εβδομάδα που η Βουλή ήταν κλειστή, γίνανε κάποιες κινήσεις. Θέτε σε τοπικό κλίμα, θέτε σε εσωτερικό κλίμα. Δεν κάτσα. Είχα πει μετά της Παναγίας θα ξεκινήσουμε πάλι γραδές τις ελίξεις. Εδώ θέλω να πω ότι εμείς το γνωρίσαμε για το πριν το μάθουμε κάπου ακόμα και οι τοπικοί φορείς. Βέβαια, στα πλαίσια του στόχου ξαναπεί και θα γίνομαι λίγο κουραστικός, λέμε κάτι όταν επιβεβαιωθεί. Για να μην γίνουμε έτσι. Και για να μην έρθει κανένα να μας πει, ρε πρόεδρε, ρε γραμματέα, ρε Γιώργο, ρε Μάρκο, ρε Σπύρο, ας είπατε κάτι. Όταν θα πούμε κάτι και δεν θα γίνει, ελάτε να μας το πείτε. Ψέματα δεν έχουμε υπόθει. Οι κινήσεις γίνονται, τις βλέπετε ξεκάθαρα και θα δείτε κι άλλες, θα δείτε κι άλλες. Ουδέποτε έχουμε πει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Μας βλέπετε ότι είμαστε συγκρατημένοι, γιατί για να χαρούμε όλοι μαζί, δηλαδή να μην είμαστε ενθουσιασμένοι. Και αυτή η ιστορία καθυστερεί σε 15, 20, 30 μέρες, 40, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς πάμε, εμείς θέλουμε να δοθεί λύση χθες. Και εσύ όλες αυτές τις κινήσεις. Δεν ζητάω την κατανόηση, σας συγχωρέστε για αυτό που θα πω. Είναι αφετό, συνάδελφε. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος και είμαστε μια ομάδα η οποία βλέπετε ότι δεν καθόμαστε. Ακόμα και για τα εσωτερικά προβλήματα του καθενός, ό,τι μπορούμε και είναι στη δυνάμει μας, το κάνουμε. Πέρα από το μέγα σύστημα που αφορά τη συνέχιση του ναυπηγείου, η κάθε περίπτωση ξεχωριστά κοιτιέται. Και εγώ έχω τρέξει, και ο Γιώργος έχει τρέξει, και ο Μάρκος έχει τρέξει, και ο Σπύρος έχει τρέξει για εργαζόμενους για προσωπικές τους υποθέσεις. Δεν τις διαφημίζουμε και δεν τις λέμε, γιατί κρατάμε και τις διακριτικότητες. Σεβόμαστε την οικογένεια σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στάση που δείξατε σήμερα. Πες μου. Αύριο είναι 9 η ώρα να ραντεβούμε τον Δήμαρχο να βγάλει τις επίσημες ανακοινώσεις που θα το απαιτήσουμε για μετά τη σημερινή κίνηση να βγάλει και να τις βγάλει. Και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά και για την παρουσία σας και για τις στάσεις σας και για την υπομονή την οποία κάνουμε όλοι, όχι μόνο εσείς. Και συνεχίζουμε τον αγώνα.